Κιλκής Web TV. Σε όλα τα επίπεδα.
το μέλλον των παιδιών μας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση της χώρας μπορεί να έφερε πάρα πολλά αρνητικά. Όμως, με το πέρασμά του, αφήνει ένα θετικό στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει πια γνώση. Τι θα πει λαϊκισμός, τι θα πει ψέμα, τι θα πει προχειρότητα, τι θα πει αριστερές ιδεολογικές αγκυλώσεις που πουθενά στον κόσμο δεν εφαρμόζονται και μόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν τώρα, αλλά και μας κοιτομόνευσαν τα προηγούμενα χρόνια. Η μόνη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο ελληνικό έθνος είναι ότι είδαμε να απομυθοποιούνται όλες αυτές οι ιδέες, οι πολιτικές επιλογές, οι μεγάλες πολιτικές διαφοροποιήσεις από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, βέβαια τα είδαμε να απομυθοποιούνται με ένα πολύ ακριβό τίμημα για τη χώρα. Ένα τίμημα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως η Ελλάδα έχει τη δύναμη να αναταχθεί. Ο Έλληνας έχει τη δύναμη να σηκωθεί όρθιος και τώρα θα το κάνει πολύ πιο εύκολα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ αυτές οι αγκυλώσεις που καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία τόσα χρόνια να ξαναεπανέλθουν. Λέει μία λέξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κανονικότητα. Ξέρετε, θεωρώ ότι είναι η ουσία αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κανονικότητα. Τι θα πει κανονικότητα? Την αισθάνεται ο καθένας μας. Είναι αυτό που είναι το σωστό, το δίκαιο, το θετικό. Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες πολιτικές αναλύσεις ή πολιτική σκέψη για να το καταλάβεις. Είναι κανονικό να μπορούν να γίνονται αξιόπινες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια και η αστυνομία να μην μπορεί να μπει μέσα? Είναι κανονικό αυτό? Όχι. Είναι κανονικό να παράγεις 10 ευρώ και να σου παίρνει τα 8 το κράτος? Όχι. Αυτά που δεν είναι κανονικά, αυτά που τα έχουν λύσει παντού στον κόσμο εδώ και δεκαετίες, εμείς στην Ελλάδα είτε δεν τολμήσαμε είτε δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε στο περιθώριο. Έχουμε μια ευκαιρία τώρα να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με έναν τρόπο οργανωμένο, με έναν τρόπο συντεταγμένο, με γνώση, αλλά και με κάτι που μας έλειπε πάντα. Με αποφασιστικότητα. Με την αποφασιστικότητα εφαρμογής ενός προγράμματος που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενός προγράμματος που συνάδει με ό,τι καλύτερη πρακτική υπάρχει στην Ευρώπη, ενός προγράμματος που θα καταλήγει στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Η ζωή των πολιτών για να καλυτερεύσει, πέρα από τα θέματα τα αξιακά και τα θεσμικά που θα αναφερθούμε σε αυτά, πρέπει να έχουμε μια καλυτέρευση της οικονομίας. Παντού στον κόσμο, όπου υπάρχουν φιλελεύθερες οικονομίες, υπάρχει ένας κανόνας. Απλώς, πολύ απλώς. Το πλούτο σε μια χώρα το βαράγει ο ιδιώτης. Η ιδιωτική οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, η επιχειρηματικότητα, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Και όταν αυτός ο πλούτος παραχθεί και μεγαλώσει η πίτα που είναι προς διανομή σε όλους, τότε τα ωφέλη αρχίζουν να φαίνονται πραγματικά στη ζωή μας. Τότε έχουμε τη δυνατότητα ως κράτος και ως κοινωνία να δημιουργήσουμε εκείνες τις κοινωνικές δομές που θα βοηθήσουν και τους αδυνάμους. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να βρουν καλύτερες δουλειές. Να βοηθήσουμε κάποιον να θέλει πραγματικά να παράξει, να επιχειρήσει περισσότερο, να επεκτείνει τη δουλειά του. Γιατί θα αισθάνεται ότι κερδίζει ο ίδιος, το κέρδος αυτό γυρίζει στην κοινωνία, θα έχει ωφέλη από αλλού και δεν θα αισθάνεται ότι τον εκμεταλλεύεται ένα κράτος το οποίο ως προτεραιότητα έχει με τα χρήματα αυτού που παράγει να δημιουργήσει μια γενιά επιδοματούχων ή μια γενιά νέα συμβασιούχων. Πουθενά στον κόσμο δεν μπόρεσε να πάει μια οικονομία και μια χώρα μπροστά
όταν δημιουργεί ως προσδοκία στον Έλληνα μόνο μια θέση στο δημόσιο και μάλιστα όχι μόνιμη ή ένα κλείδωμα πρέπει να παίρνει κάθε μήνα για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό που πρέπει να αποτελέσει το κίνητρο για όλους είναι να με αξιοσύνη, με αντικειμενικότητα, με διαφάνεια, με κίνητρα προς οποιονδήποτε θέλει να παράξει, να δημιουργήσει, να του δίνεται το πλαίσιο από το κράτος. Το κράτος έχει μόνο την ευθύνη να δώσει το πλαίσιο το ξεκάθαρο, να βάλει τις κανόνες, να παρακολουθήσει να λειτουργούν αυτοί οι κανόνες και να αφήσει τον πολίτη και ειδικά τον Έλληνα πολίτη που έχει φοβερές ικανότητες να δημιουργήσει. Αυτό λοιπόν το σχέδιο ξεκινάει με μια βασική προϋπόθεση που είναι η κουβέντα την οποία λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 3 χρόνια συνέχεια. Λιγότεροι φόροι, λιγότερες εισφορές, ανάσα στην ιδιωτική οικονομία, χώρο για να αναπτυχθεί και να αναταχθεί η οικονομία, χώρο και κίνητρο για να δημιουργήσει ο καθένας από εμάς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Είναι αδιέξοδο όλο αυτό. Αυτό λοιπόν θα το πράξει αντικό τη τιμή και θα πράξει κι άλλα συγκεκριμένα πράγματα, στοχευμένα, τα οποία θα δώσουν ανάσα στην ελληνική οικονομία, τα οποία τα έχει πει, τα έχει κοστολογήσει, τα έχει μετρήσει και δεν έρχεται ως οδός προτρύνας, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταργήσει δίδετον έφυγε ολόκληρο. Μιλάμε για 30% μείωση εμείς. Να καταργήσει ό,τι βαρύ υπήρχε για τον Έλληνα προλογούμενο και το οποίο ακουγόταν τόσο ευχάριστα σε όλους μας. Υπάρχουν μετρημένα, κοστολογημένα μέτρα για όλους τους τομείς της οικονομίας. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορείτε να τα δείτε και να τα παρακολουθήσετε. Και πρέπει να φύγουμε από τη λογική που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και στην οποία ευθύνεται και ο Έλληνας ψηφοφόρος. Λέγαμε, 10 λέει αυτός, τα 2 να κάνει, καλά είναι. Τέλος αυτό. 5 λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απαιτήσουμε και τα 5 να τα πράξει. Έτσι να λειτουργούμε πια. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τον πολιτικό, γιατί αυτό είναι το άλλο ζητούμενο της επόμενης μέρας της 8ης Ιουλίου. Το ένα είναι η κανονικότητα, το άλλο είναι η σχέση εμπιστοσύνης. Είναι η αλήθεια. Η αλήθεια που πρέπει να διέπει τόσο τη σχέση των κομμάτων με τους πολίτες συνολικά, όσο και του κάθε πολιτικού, του κάθε προσώπου, με τον ψηφοφόρο που του δίνει εντολή και τον στέλνει στη Βουλή για να υπερασπίσει τα δικά του συμφέροντα. Αυτή λοιπόν η σχέση εμπιστοσύνης νομίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία πάντα είτε περισσότερο είτε λιγότερο υπήρξε και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και έμεινε ως σπονδυλική στήλη στην ελληνική κοινωνία. Αυτή την υπευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας ο κόσμος την αναγνώρισε. Ήταν η υπευθυνότητα του Κώστα Καραμαλή που το 9 είπε την αλήθεια στον κόσμο. Ήταν η υπευθυνότητα του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη το καλοκαίρι του 15 που μας με την αυτόν την επικεφαλή είπαμε ναι σε εκείνη τη μεγάλη ανάγκη που είχε η χώρα για να σταθεί όρθια όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές του μας είχε φέρει στο χείλος του γκρεμού. Θυμίζω το καλοκαίρι του 15. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν έβαζε πλάτη, πλάτη στη χώρα, πλάτη στην πατρίδα, όχι πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ που μας έβριζε μέχρι την παραμονή, δεν ξέρω πώς θα ήμασταν σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε υπεύθυνη στάση με τον Αντώνη τον Σαμαρά το 2013 και το 2014. Με μια πολιτική που κράτησε τη χώρα όλη. Ξέρετε τι ξεχνάμε για εκείνη τη διετία. Το καλοκαίρι του 12 η χώρα είχε ύφεση 7 μονάδες. Ήταν μείον 7. Ξέρετε που παραδώσαμε. Συν 0,7. 7,5 μονάδες σε 2,5 χρόνια. Σήμερα ξέρετε που είμαστε. Μετά από 4,5 χρόνια ένα επιπλέον μνημόνιο. Τόσα δισεκατομμύρια χρέος. Στο 1,2-1,3. 7,5 μονάδες σε 2,5 χρόνια σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και βέβαια, για εκείνη την περίοδο θέλω να πω και το εξής. Το 12 ο κόσμος δικαίωσε αδίκως. Μεγάλο μέρος του κόσμου. Ήταν επιβολητικό απέναντι στους πολιτικούς. Στην πολιτική με ήταν και στους πολιτικούς τους ίδιους.
Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο σε μια περίοδο που υπήρχε απαξίωση της πολιτικής να σταθείς όρθιος και να εκφράσεις τη θέση και την άποψή σου. Γιατί αν οι πολιτικοί έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη που μας φέραν εδώ, οι πολιτικοί μόνο μπορούν να μας βγάλουν από εδώ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή στις δημοκρατίες. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο του 12, 13, 14, θέλω να το θυμίσω. Οφείλω να το πω. Οφείλω να το πω για μένα και για τους συνεργάτες μου, τους ανθρώπους του γραφείου μου και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου. Ήμουν ο μόνος σε όλο τον ομό που μπόρεσα και στάθηκα ενώ όλοι ήταν απέναντί μας. Απέναντι στην δημοκρατία. Απέναντι στους πολιτικούς. Δεν ήταν φιλικό το κλίμα. Έπρεπε να πείσεις με επιχειρήματα. Έπρεπε να συνδιαλλαγείς με ανθρώπους που ήταν πικραμένοι, πονεμένοι, στερημένοι. Και βρήκανε εκείνη τη στιγμή για ό,τι είχαν μέσα τους κατά των πολιτικών να το εκφράσουν. Σταθήκαμε όρθιοι τότε και ως Νέα Δημοκρατία και ως Κυκής. Και ήρθαν τα χρόνια της αντιπολίτευσης. 4,5 χρόνια, στα οποία αυτά που είδατε στο βίντεο πριν είναι μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα από πραγματικούς, ουσιαστικούς αγώνες που δώσαμε απέναντι σε μια ισαλαία προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει καθεστώς. Ξέρετε, τώρα που τελειώνουν όλα, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το διακύβευμα συγκεκριμένων περιόδων και συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Οι παρεμβάσεις ομές στα ζητήματα της δικαιοσύνης, αν δεν υπήρχε η στεναρή αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα, δεν ξέρω πού θα οδηγούσε. Δεν ήταν τυχαίες όλες οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλανε με αυτόν τον τρόπο να καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία μέσα στις εξεταστικές επιτροπές. Και στη συνέχεια, όπως άλλωστε δεν κρύψανε ποτέ, να δημιουργήσουν καθεστώς. Αυτή ήταν η επιθυμία τους και η προσπάθειά τους. Όμως και ο λαός με την παρουσία του και εμείς με τις μάχες που δώσαμε μέσα στη Βουλή κατορθώσαμε αυτό και το αποτρέψαμε. Αποτρέψαμε αυτό, αλλά δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε πολλές άλλες δυστυχώς καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης. Και δεν μπορώ να μην αναφερθώ για μία ακόμη φορά στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα χρόνια και αν με στέλνετε στη Βουλή, η σημαντικότερη για μένα στιγμή ήταν όταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μου ανέφερε να είμαι ένας εκ των δύο εισηγητών στην πρόταση της πιστίας κατά της κυβέρνησης για το εθνικό θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Μια μεγάλη στιγμή για μένα και τα παιδιά μου, για το κοινή. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι Έλληνες βουλευτές εντός του Κοινοβουλίου θα λειτουργούσαν ως συνήγοροι των Σκοπιανών. Να ακούω επιχειρήματα που δεν τα λένε ούτε οι ίδιοι οι Σκοπιανοί. Επιχειρήματα κατά των συμφερόντων της χώρας μας. Γιατί, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία. Δεν είναι μόνο που είναι κόντρα στην ιστορική πραγματικότητα. Είναι αντίθετη με το φρόνημα και με το αίσθημα του ελληνικού λαού. Είναι μια μεγάλη προσφορή προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος δυστυχώς δεν ερωτήθηκε και για την οποία αυτή η επιλογή δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα ακυρώσεως για να είμαστε αληθινοί απέναντί σας. Πολλές φορές οι βουλευτές έχουν ψηφίσει νόμους σκληρούς, δύσκολους, για τους οποίους δεν συμφωνούσε ο κόσμος, αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Εκεί πάντα υπάρχει δυνατότητα επανόρθωσης. Είτε από την ίδια την κυβέρνηση όταν περάσει μια κρίση της συγκυρία, είτε από μια επόμενη κυβέρνηση. Στις διεθνείς συμφωνίες το έγκλημα είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούν να επαναδιαπραγματευτούν στην ουσία τους. Έπρεπε λοιπόν για ένα τόσο μεγάλο θέμα που δεσμεύει όλες τις επόμενες γενιές να ρωτηθεί ο Έλληνας πολίτης. Δεν ρωτήθηκε. Και όχι μόνο δεν ρωτήθηκε, από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα εξαπατήθηκε μάλιστα. Αυτό το βαρύ στίγμα, αυτό που μένει σε όλους μας, το δωρό του χειρότερη στιγμή του ελληνικού κοινοβουλίου την προηγούμενη περίοδο, δυστυχώς θα μας βαραίνει. Θα προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε τις επιπτώσεις από αυτή τη συμφωνία. Αλλά δεν θα ακούσετε ποτέ από εμάς λαϊκισμό.
Δεν το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία το ψέμα. Η Νέα Δημοκρατία, το τι κάνει στα αθλητικά θέματα, το έδειξε πάρα πολύ απλά το 2008. Το 2008 στο Βουκουρέστι είχε έρθει ο ίδιος ο Μπούς, περιμένοντας να πάρει μια συμφωνία για την είσοδο στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων και να επιστρέψει στην Αμερική. Ο Καραμαλής τον γύρισε με άδεια χέρια τους. Εμείς τέτοιες εξετάσεις νομιμοφροσύνης και εθνικής υπερηφάνειας δεν θα δώσουμε σε κανέναν. Τις δείχνουμε με τα έργα και τις πράξεις μας διαχρονικά. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν η οποία απέφερε έδειξε σε όλες τις διαστάσεις την ανευθυνότητά της, την προχειρότητά της, τις ιδεολογικές αγγελώσεις. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ήταν η πρώτη φορά ιστορικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία έργο και λόγο έβαζε πλάτη σε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, σε ό,τι ήταν φιλοεπενδυτικό, φιλοαναπτυξιακό, σε ό,τι οδηγούσε στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Εμείς ψηφίσαμε ναι. Έχουμε ψηφίσει το 25% των νομοθετημάτων αυτής της τετραετίας, είτε ολόκληρων είτε τμήματων αυτών. Είπαμε ναι στο ελληνικό, το οποίο θα φέρει 50.000 θέσεις εργασίας, το οποίο θα αλλάξει το τουριστικό χάρτη της χώρας, το οποίο θα περάσει ένα σύνθημα προς τους έξω ότι η Ελλάδα πραγματικά με ένα ξεκάθαρο τρόπο στηρίζει τις επενδύσεις. Και το έγκλημα αυτής της κυβέρνησης είναι το εξής. Ενώ για πρώτη φορά μια αντιπολίτευση έλεγε ναι και μάλιστα πίεζε για την ολοκλήρωση τέτοιων έργων και επενδύσεων, αυτοί δεν βάλαν μπουντόζα μέσα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν το ήθελαν ποτέ. Γιατί δεν θέλουν τις επενδύσεις, γιατί δεν θέλουν την ιδιωτική οικονομία, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν. Αυτό κάνανε. Βάλαμε πλάτη στις 120 δόσεις. Να θυμίσω λίγο κάτι. Τα 2,5 χρόνια που η Νέα Δημοκρατία τα κυβέρνησε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση δεν ψήφισε τίποτε θετικό από ό,τι φέραμε. Τίποτε. Να θυμίσω λίγο. Φέραμε τη μείωση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης κατά 30%. Δεν την ψήφισε. Φέραμε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%. Δεν την ψήφισε. Φέραμε και εμείς 100 δόσεις. Δεν την ψήφισε. Ξέρετε ποιο είναι το μόνο που ψήφισε η υπεύθυνη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ? Μια τροπολογία για το καταδικαστέντα για τρομοκρατία Ρωμανό, για να μπορεί να βγαίνει από τις φυλακές και να σπουδάζει στα ΤΕΙ την πέραση. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι ίδιοι. Δεν είναι ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών, πρακτικών και επιλογών. Δεν βοήθησε λοιπόν με κανένα τρόπο η παρούσα κυβέρνηση στην πραγματική και ουσιαστική ανάταξη της οικονομίας. Με ένα ρυθμό ανάπτυξης 1,2 και 1,3% δεν μπορεί αυτή η χώρα να πάει μπροστά, δεν μπορεί να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Και αυτό πλέον είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πώς αυτή η οικονομία και αυτή η χώρα θα πάει μπροστά? Πώς ο Έλληνας θα αισθανθεί υπερήφανος, σίγουρος και ασφαλής? Γιατί και η ασφάλεια είναι μεγάλη και βασική προϋπόθεση και για τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Να μην θυμίσω τι είδαμε με τις άδειες καταδικαστέντων για τρομοκρατία, αλλά και με τον τελευταίο νόμο, την τροποποίηση του ποινικού κώδικα που ψηφίστηκε σε μια άδεια βουλή μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Υπάρχουν εδώ πολλοί δικηγόροι και ξέρουν πόσο φοβερό είναι αυτό που έχει ψηφιστεί. Μαύρη μέρα επίσης για το Κοινοβούλιο. Εκατοντάδες κρατούμενοι θα βγουν από 1 Ιουλίου έξω. Καθώς τα αδικήματά τους χαρακτηρίστηκαν ως ιππιώτες μορφής. Σοβαρά αδικήματα. Οργανωμένου εγκλήματος. Ληστείων, κλοπών, εγκληματικών συμμοριών. Δεν ξέρω πραγματικά ποια ιδεολογική αγκύρωση του ΣΥΡΙΖΑ τους οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η κατοχή εκρηκτικού, η κατοχή μιας βόμβας Μολότοφ. Αν συλληφθείς να κατέβεις μια βόμβα Μολότοφ, είναι ένα πολύ μικρό κλιμέλημα που επισύρει μια ποινή λίγων μηνών. Για να έχεις αυστηρότερη ποινή, πρέπει να σε πιάσουν
την ώρα που εκτοξεύεις με σκοπό να βλάψεις κάποιον αυτή τη βόμβα μολότοφ. Και ρωτώ, δηλαδή τη βόμβα μολότοφ όταν απλά την κατέχω για να την πάω όλα. Δεν την κατέχω για να είναι προπαραστική πράξη μια εγκληματική ενέργεια. Είναι δυνατόν να ψηφίζετε κάτι τέτοιο όταν έχουμε έξαρση της εγκληματικότητας στη χώρα σε όλα τα επίπεδα? Όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί στη συνείδηση του Έλληνα. Και νομίζω γι' αυτό το λόγο στις ευρωεκλογές ο Έλληνας έδωσε την απάντησή του. Απλά πρέπει να τη δώσει πιο ξεκάθαρα και πιο αποφασιστικά τον 7 Ιουλίου και να έχουμε όλοι στο μυαλό μας την επόμενη ημέρα. Μια ημέρα στην οποία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο θέλω να διαβάσετε όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείτε τα βήματα που θα ακολουθηθούν ένα προς ένα. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Δεν έχουμε υπερβολές, δεν έχουμε μεγάλες υποσχέσεις, αλλά είναι μελετημένα και συγκροτημένα. Όλα σχεδιασμένα, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην ανάταξη, για παράδειγμα, της αγροτοκτηνοτροφίας. Δεν μπορεί ένας τομός, σαν το Κυγκής, να έχει τα τελευταία χρόνια αυτόν τον περιορισμό του ζωικού κεφαλαίου, ακριβώς επειδή το να έχεις πλέον μια κτηνοτροφική μονάδα είναι ζημιωμένο καθημερινά. Δεν μπορείς να μην δεις με προσοχή τι φταίει εκεί. Δεν μπορείς να μην δεν εμποδίσεις την ελληνοποίηση των προϊόντων γάλακτος είτε κρέατος στην κτηνοτροφία. Δεν μπορείς να μην μειώσεις τους φορολογικούς συντελεστές. Δεν μπορείς να μην στοχεύσεις στην υποστήριξη των δυναμικών καλλιεργειών στον νομό. Δεν μπορείς να μην κάνεις χρήση πραγματική και ουσιαστική των προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν και των χρημάτων τα οποία υπάρχουν για τέτοιους σκοπούς και να δοθούν έναν τρόπο ουσιαστικό και φιλοαναπτυξιακό και όσο το δυνατόν περισσότερο αποδοτικό σε όλους. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς ούτε για την κτηνοτροφία ούτε για τη γεωργία αυτό το διάστημα. Και σε μια κατάσταση που ήταν δύσκολη ομολογουμένως, έχουμε πλέον συνθήκες εξαθλίωσης. Αυτή η εξαθλίωση πρέπει να πάψει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει και μια επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας. Πρέπει το Σταυροχώρι να πάψει να έχει τόσα άδεια κτίρια. Αλλά για να δει κάποιος να πάρει ένα κτίριο, να επενδύσει, πρέπει να δει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι φιλικό προς αυτόν. Να βρει ένα κίνητρο για την εργασία την οποία θα θέλει να κάνει, για αυτό που θα θέλει να παράξει. Αυτά τα απλά πράγματα, μαζί με θέματα ασφάλειας, στα οποία υπάρχει ανάγκη μια δημοκρατία να θέσει προτεραιότητα, μαζί με τα ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας μας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, είναι οι προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, επειδή θα σας μιλήσω για το Κυγκής, δεν θέλω να αποκραθεί φωνή, αν και δεν μπορώ να το αποφύγω. Λέω κάτι στο βίντεο που είδατε. Ήρθε η ώρα για την Ελλάδα που αξίζουμε. Ήρθε η ώρα για το Κυγκής που δικαιούμαστε. Δεν είναι τυχαίο αυτό το σύνθημα. Για το Κυγκής που δικαιούμαστε. Το Κυγκής είναι ένας νομός, ο οποίος δυστυχώς υστερεί κατά πολύ έναντι άλλων νομών. Σε πολλά θέματα, κυρίως υποδομών, δεν είναι του παρόντος και ούτε πραγματικά με ενδιαφέρει να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε γιατί αυτή η κατάσταση το επιτύχει. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε μετά την 8η Ιουλίου. Υπάρχει κανείς που θα κατηγορήσει τους διοικησιώτες αν επιδιώξουν και απαιτήσουν να γίνει πράγματι η ιδιωτική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και την Ευρατεία? Να γίνει το κομμάτι της ΠΑΘΕ που έχει απομείνει το μοναδικό σε όλη την Ευρατεία, από Πολύκαστρο μέχρι Μάγαρα, τα 42 κοινά χιλιόμετρα, είναι τα μοναδικά σε όλη την Ευρατεία και στις καθέτες της που δεν έχουν το χαρακτήρα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Ο δρόμος εδώ για τον οποίο κάναμε τόσα πολλά την προηγούμενη φορά και ευτυχώς παραδόθηκαν τα πρώτα 5 χιλιόμετρα, όπως ακούσατε τον Τσιτσικώστα να λέει, πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτό λοιπόν τα δύο μεγάλα οδικά έργα είναι απέτηση της κοινωνίας των διοικησιωτών. Και αυτή την απέτηση
εγώ θα την διεκδικήσω την άλλη μέρα με τη δύναμη που εσύ θα δώσω. Είναι πολυτέλεια για τον Κιγκής να ζητήσει επιτέλους ένα καινούριο βιαστικό μέγαρο. Όλα είναι μόνο το μόνο στην Ελλάδα που δεν έχει. Είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που δεν έχει ένα ιδιότητο δικαστικό μέγαρο, να μην πω καινούριο. Μακάρι να είχαμε και παλιό. Θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτά τα ζητήματα. Εγώ το 2014 προσπάθησα μέσα στα πλαίσια των συνθηκών εκείνης περίοδου να επιτύχω τη μετεστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών στο εκκλησιαστικό λύκειο, δίπλα στις 5 και 10 Μάρτυρες. Ένα δικαστικό μέγαρο για όλους τους πολίτες του νομού. Και ενώ είχαν υπογραφεί οι συμβάσεις, ενώ είχε γίνει και το μισθωτήριο συμβόλαιο, ήρθε η επόμενη κυβέρνηση. Δεν έδειξε το ενδιαφέρον που έπρεπε, ουσιαστικά αδράνησε, παράτησε το έργο, έληξε οι μισθώσεις και ήρθε μετά από 3 χρόνια ο υπουργός Κοντονής για να πει: είναι πολύ καλή λύση τελικά να πάμε στο εκκλησιαστικό λύκειο. Αυτό που το ακύρωσε ο ίδιος, η κυβέρνηση του δηλαδή με τις πολιτικές της, το θεώρησε ως μια καλή λύση. Λοιπόν, αυτή η λύση δεν είναι πλέον καλή. Το Κιγκής απαιτεί ένα νέο δικαστικό μέγαρο και θα το έχει. Ακούστε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για ΣΔΙΚ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την ανάγκη που υπάρχει να αρχίσει η υλοποίηση μεγάλων έργων σε όλη τη χώρα. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο είναι και το συγκεκριμένο. Για πρώτη φορά σήμερα σας λέω ότι έχουν γίνει οι προσυνεννοήσεις με την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΚ, η οποία υπάρχει στην Αθήνα, και είμαι σίγουρος ότι με τη συμπαράσταση και τον Δημήτρη του Κυριακήλιο Δημάρχου Κιγκής θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το έργο. Το οφείλουμε σε όλους τους νησιώτες. Είναι παράλογο για τους Κιγκησιώτες και για τον Κιγκησιώτη βουλευτή να απαιτήσει αύριο να αξιοποιηθούν οι κυριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΗ, οι οποίες σήμερα έχουν μόνο ένα τμήμα με μικρό αριθμό φοιτητών και ουσιαστικά δεν γίνεται χρήση όλου του χώρου. Όταν όλοι οι νομοί στη Βόρεια Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν ενισχυθεί με την ύπαρξη άλλων τμήματων, εδώ δεν χρειάζονται καν χρήματα. Οι εγκαταστάσεις υπάρχουν. Άλλωστε είναι αντιακαδημαϊκό, σύμφωνα με τον ίδιο τον νόμο του Γαβρόγλου, να λειτουργεί ένα τμήμα μόνο του. Το Κιγκής δικαιούται την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του και θα την επιτύχει ακριβώς επειδή τη δικαιούται. Ό,τι δικαιούται θα το απαιτήσει και θα το κερδίσει. Και θα βάλω και ένα ακόμα θέμα, το τελευταίο. Στα μεγάλα υπάρχουν πολλά μικρά, τα οποία θα προσπαθήσουμε και πιστεύω θα επιτύχουμε να τα λύσουμε. Είπα το θέμα των δρόμων, στο οποίο ήδη για το αποδό κομμάτι με τη συνεργασία της περιφέρειας του Ανδρέα Βεργίδη και του Πάνου Θωμαίδη έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι το θέμα του ΤΕΗ, είναι το θέμα του δικαστικού μεγάλου και για πρώτη φορά θα αναφέρω ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι πλέον είναι όριμο στις σκέψεις, στις συνείδησεις των κυβερνησιωτών, αλλά και πρέπει να είναι υποχρέωση του βουλευτή. Είναι το ζήτημα του νοσοκομείου του Κιγκής. Στο νοσοκομείο του Κιγκής, μετά από μεγάλες προσπάθειες πολλών πριν από μένα, οι οποίοι βοήθησαν στο να αναγευθεί η πτέρυγα, εγώ δεν θέλω να ισοπεδώνω τίποτα. Ήρθε το 2013 η ώρα η δική μου και μπόρεσα και πέτυχα την επάνωση της χειρουργικής και της πτέρυγας με ένα σύγχρονο εξοπλισμό με τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα χειρουργεία. Και στήριξα πραγματικά την λειτουργία του νοσοκομείου και την περίοδο με τη βοήθεια του άλλου του Γεωργιάδη που γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως δεν μπορεί το Κιγκής να παραμένει με τις άλλες δύο πτέρυγες χτισμένες με την προσωπική εργασία των Κιγκησιωτών το 1936. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή για τον νομό. Πρέπει να διεκδικήσουμε. Πρέπει να αρχίσουμε όλοι μαζί. Δεν είναι όριμο αυτό. Το αναφέρω πρώτη φορά. Αλλά οφείλουμε να το βάλουμε ως στόχο. Όλοι οι θεσμικοί φορείς του Κιγκής, όλοι οι πολύ όμορφοι νομοί, έχουν αποκτήσει καινούργια νοσοκομεία, καινούργιες πτέρυγες,
αν όχι πλήρως καινούριο νοσοκομείο. Δεν μπορεί το κυκής να στερείται αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να το απαιτήσει, θα το απαιτήσει συγκροτημένα, θα πάρω την πρωτοβουλία εγώ με την περιφέρεια, με τους δύο δημάρχους και θα το διεκδικήσουμε για έναν και μόνο απλό λόγο. Το δικαιούμαστε. Το δικαιούται το κυκής της προσφυγιάς, το κυκής των συνόρων, το κυκής των αγροτών, το κυκής των ερωικών μαχών. Δεν μπορεί να μείνει με ένα κύριο το 1936. Η διεκδίκηση αυτή δεν θέλει μόνο δυνατή φωνή, την έχω ευτυχώς. Θέλει σχέδιο, θέλει γνώση, θέλει επιχειρηματολογία. Θέλει δύναμη. Τη δύναμη στους πολιτικούς τη δίνουν οι πολίτες. Τη δίνετε εσείς. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτή τη δύναμη που πάντα μου τη δίνατε και πιστεύω ότι πάντα την τίμησα να τη δώσετε με τέτοιο τρόπο, να ακουστεί με τέτοιο τρόπο στην Αθήνα που την επόμενη μέρα όλα αυτά να τα διεκδικήσουν. Τώρα ήρθε η ώρα να κληθώ εγώ. Τώρα ήρθε η ώρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ήρθε η ώρα των έργων. Καλή η αντιπολίτευση. Στο θεσμικό της ρόλο σε βοηθάει να αναδειχθείς ως τέλος κομματικό. Αλλά αυτό το νομό σου λίγο τον βοηθάει δυστυχώς. Η αντιπολίτευση σε βοηθάει να αναδείξεις τα προβλήματα του τόπου σου. Να διαμαρτυρηθείς για αυτά. Να προσπαθήσεις την επίλυσή τους. Να προσπαθήσεις να δώσεις κάποιους να καταλάβουν το άδικο κάποιων καταστάσεων. Το έπραξα με τον καλύτερο τρόπο και αυτό μου το ρόλο. Και για τη Νέα Δημοκρατία και για το κυκής. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της ουσιαστικής άσκησης πολιτικής. Μέσα από μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε ένα πλαίσιο και σε ένα μέλλον το οποίο δεν έχει εκείνες τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, δεν έχει εκείνα τα προβλήματα των προηγουμένων ετών, σε ένα ξεκάθαρο τοπίο. Με μια ισχυρή εντολή διακυβέρνησης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα βοηθήσει και στην ολοκλήρωση των επιμέρους προγραμμάτων σε κάθε νομό. Είχα διάφορα πράγματα να πω εδώ, δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, κοιτώντας σας στα μάτια, ένα προς ένα, μια τελευταία κουβέντα. Εγώ την ψήφο σας την τίμησα πάντα. Υπηρέτησα πάντα και τις αρχές της παράταξης με συνέπεια και το κυκισιώτη. Προσπάθησα να τον βοηθήσω. Ζω ανάμεσά σας, είμαι ένας από εσάς και εσείς εδώ είστε η μοναδική μου δύναμη. Μου φτάνετε. Απλά η φωνή σας θέλω να γίνει τόσο δυνατή στις 7 Ιουλίου και για τη Νέα Δημοκρατία, για την αυτοδύναμη κυβέρνηση που χρειάζεται και για μένα προσωπικά. Γιατί αυτά τα οποία ανέφερα εδώ τώρα είναι στοιχήματα προσωπικά. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αναλαμβάνω τη δέσμευση της υλοποίησής τους. Την αναλαμβάνω απέναντί σας. Έχω δείξει το διάστημα της διακυβέρνησης προηγούμενης της Νέας Δημοκρατίας ότι και ξέρω και μπορώ. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου λύθηκε το θέμα των δρόμων. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. 20 χρόνια έχει κρύβει τέργα, 15 λύθηκε από μένα. Ξέρω και μπορώ να απαιτώ. Τώρα πια θα το κάνω μεγαλύτερη δύναμη για έναν ευθυπλέον λόγο. Έχω δημιουργήσει ένα τέτοιο πολιτικό κεφάλαιο στην Αθήνα με την προσπάθεια μου, με τη δύναμη που μου είχατε δώσει εσείς, που πλέον τη φωνή του Κυλκής θα την ακούνε όλοι. Είμαι σίγουρος ότι θα την ακούνε. Έχουμε πολλούς τρόπους για να την ακούσουμε. Γιατί θα είναι μια φωνή τεκμηριωμένη, στοχευμένη με επιχειρήματα. Και με κάτι άλλο που το είπα πριν. Και με μια αίσθηση αποκατάστασης των αδικιών αυτού του νομού διαχρονικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που σας ξέρω με τα μικρά σας ονόματα και ήσασταν πάντα δίπλα μου. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του γραφείου μου,
όλα αυτά τα χρόνια δίνουν μεγάλους αγώνες κοντά μου. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που πρέπει να ξέρετε ότι με στερεί. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα του πολιτικού. Αλλά για να αξίζει αυτό όλο, ήρθε η ώρα να συνδέσω την πολιτική μου παρουσία με συγκεκριμένα αυτά πράγματα για το διοικείς, για να μπορέσω να δικαιολογήσω τα παιδιά μου αύριο την απουσία μου από κοντά τους. Αυτά τα πράγματα που σας είπα θα τα παλέψουμε μαζί, θα τα υλοποιήσουμε μαζί. Γιατί το διοικείς τα δικαιούται. Να είστε καλά, καλούς αγώνες, εύχομαι σε όλους, όλοι παρόντες.